Είμαι έτοιμος. Χαμηλώστε το τηλέφωνο όμως. Έχουμε... Πάμε. Γράφει το καστόφωνο του. Πάμε, πάμε. Αρχικά να σας ευχαριστήσουμε που ανταποκριθήκατε άμεσα στην πρόσκληση. Και νομίζουμε ότι είναι καιρός, με δεδομένο ότι είμαστε από τον Αύγουστο στη διοίκηση των διεσαιρεμένων νοσοκομείων Κοζάνης Πρωτίδας, να κάνουμε κατά το δυνατόν ένα πλήρη απολογισμό, όπως επίσης να σας πούμε και το τι προτιθέμεθα να κάνουμε το άμεσο μέλλον, αλλά και την μεσοπρόθεσμη περίοδο που ακολουθεί. Πριν σας πούμε τι έχει γίνει, πρέπει να τονίσουμε με έμφαση ότι αυτά τα οποία θα καταγράψετε είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας διαρθρωμένης σε πολλαπλά επίπεδα. Να ξεκινήσουμε από το Υπουργείο Παιδείας, του Υπουργείου Υγείας, του οποίου η θέληση είναι δεδομένη για την απρόσκοπτη παρουσία των πολιτών δωρεάν, ώστε αυτοί να δέχονται υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας, για την ενίσχυση με χρηματοδοτήσεις και για την προσπάθεια που καταβάλλεται, πάρα πολύ σημαντική, στην ενίσχυση του προσωπικού των νοσοκομείων σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή και ιατρικό και νοσηλευτικό και παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό. Επίσης, είναι δεδομένη η δέσμευση να επικρατήσει δικαιοσύνη και διαφάνεια, να επιληθούν προβλήματα οποία σχετίζονται με τα παράπονα των πολιτών και ως προς τούτου έχει προτείνει και έχουμε υιοθετήσει τη λίστα χειρουργείου και την υπηρεσία προάσπισης δικαιωμάτων του πολίτη, όπως συλλέγουμε πληροφορίες και προσπαθούμε να παρεύουμε διορθωτικά εκεί όπου χρειάζεται. Στη συλλογική προσπάθεια προφανώς εντάσσεται και η διασύνδεση των νοσοκομείων με την τρίτη ΥΠΕ. Πρέπει να σας πούμε ότι η συνεργασία με την εκεί διοίκηση είναι διαρκής και εξαιρετικά καλή, όπως επίσης και με την περιφέρεια, η οποία έχει δείξει στην πράξη ότι ανταποκρίνεται άμεσα και γρήγορα στα όποια αιτήματα κάθε φορά υποβάλλουμε, αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις. Επιπλέον, υπάρχει δέσμευση από τη μεριά του Δήμου Κοζάνης για χρηματοδοτήσεις σημαντικού ύψους στα δύο νοσοκομεία, όπως θα εκθέσουμε παρακάτω, στο νοσοκομείο Κοζάνης, και υπάρχει εκφρασμένη βούληση και από το Δήμο του Λιμαίδας να υποστηρίξει το Ποδοσιάκη νοσοκομείο. Τέλος, τίποτα από αυτά τα οποία σας λέμε αυτή τη στιγμή δεν θα γινόταν αν δεν είχαμε ένα προσωπικό, το οποίο και επαρκές είναι και σε συνθήκες υποστελέχωσης έχει προσφέρει εαυτόν για να θεωρηθούν μια σειρά προβλήματα. Οφείλουμε πλέον να σας τονίσουμε ότι το μοντέλο διοίκησης που υιοθετούμε είναι δημοκρατικό, είναι ανοιχτό, είναι συμμετοχικό και καταβάλουμε συστηματικά προσπάθεια να υποκινήσουμε το προσωπικό μέσα από συζητήσεις και άλλες δραστηριότητες, έτσι αυτό να συμμετέχει ενεργά στη λήψη των αποφάσεων όπως αυτές διαρθρώνονται στα διάφορα επίπεδα διοίκησης. Να ξεκινήσω λέγοντας τι ακριβώς έχουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή η ταυτότητα του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, το Λιμαίδας ή καλύτερα το Μάτσο Κουδουσάκη. Μιλάμε για δύο νοσοκομεία στα οποία οι δομημένοι χώροι είναι αθροιστικά 35.000 τετραγωνικά μέτρα. Καταλαμβάνω αθροιστικά μια έκταση 120 στραμμάτων. Εξυπηρετούν είτε στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, είτε στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, περισσότερες από 180.000 περιπτώσεις αιτήσια βάσης. Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του 2016, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 26.000 εισαγωγές στα δύο νοσοκομεία, άνθρωποι δηλαδή που εισήχθηκαν στις κλινικές και έχουν δεχθεί την υποστήριξη του συστήματος. Επιπλέον,
αθρηστικά οι χειρουργικές επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί είναι περισσότερες από 4.000. Η αιμοκαθάριση που έχουν γίνει είναι στα δύο νοσοκομεία περισσότερες από 12.000. Οι εργαστηριακές κρατάσεις στα δύο νοσοκομεία, ακούστε αυτό το μέγεθος, είναι περισσότερες από 1.000.000. Επλέον τα νοσοκομεία διαχειρίζονται, μάλλον έχουν μια αθρηστικά μια δαπάνη της τάξης των 16 εκατομμύριων ευρώ, η οποία δεν είναι αυξανόμενη, και σε αυτή τη δαπάνη δεν συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές του μόνιμου προσωπικού, το οποίο αριθμεί περίπου στα 600 άτομα και στα δύο νοσοκομεία. Με βάση τα δεδομένα αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να κάνουμε με δύο πυλώνες του συστήματος υγείας στη Δυτική Μακεδονία και η κρισιμότητα της εύρυθμης λειτουργίας αυτών είναι, αντιλαμβάνεστε, σε απόλυτη προτεραιότητα. Να δούμε τώρα μερικά πράγματα τα οποία έχουν σχέση με το τι έχει γίνει ή καλύτερα το τι έχουμε παραλάβει τον Αύγουστο που ήρθαμε στη διοίκηση των δύο νοσοκομείων και τι έχει γίνει στο μεταξύ χρονικό διάστημα. Δεν θα ήθελα να σας κουράσουμε, απλά θα ήθελα να δείξουμε μερικές πλευρές εξαιρετικά σημαντικές για να αντιληφθείτε πού ακριβώς βρισκόμαστε τότε. Καταβάλαμε από μήνα σε μήνα εργώδη προσπάθεια να έχουμε πλήρη εφημεριακή κάλυψη στα ΤΕΠ των δύο νοσοκομείων και στις παθολογικές κλινικές των δύο νοσοκομείων. Λόγω της υποστελέχωσης είχαμε ταυτόχρονα πολύ σημαντικές ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, παραγιατρικό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό. Δεν θα σας είναι άγνωστο βεβαίως ότι στο νοσοκομείο Ποδοσάκηλο για μεγάλο χρονικό διάστημα στηριζόμαστε σε στρατιωτικούς γιατρούς, οι οποίοι εφημέρευαν ανά δύο εκπεριτροπής και για κάθε εβδομάδα. Στο δε Μαμάτσιο νοσοκομείο υπήρχαν δύο μόνο παθολόγοι και ένας ειδικευόμενος τον Αύγουστο του 2016. Θα δείτε στη συνέχεια πώς έχει δραστικά αλλάξει η κατάσταση. Βεβαίως, τα πράγματα πριν τον Αύγουστο, από ό,τι είμαστε θέση να γνωρίζουμε και με βάση εσωτερικές πληροφορίες των συστημάτων, αλλά και με βάση τα στοιχεία, τα στατιστικά που είχαμε στη διάθεσή μας, ήταν πολύ χειρότερη. Με άλλα λόγια, δεν θα ήταν υπερβολικό να πούμε ότι το σύστημα στην διετία 2015-2016 ήταν υποκατάρρευση. Χωρίς τις μαζικές προσλήψεις και χωρίς τις σημαντικές χρηματοδοτικές ενέσεις, θα είχαμε μια κατάσταση εξαιρετικά προβληματική σήμερα. Σας δίνω μερικά ενδεικτικά στοιχεία για το τι έγινε σε σχέση με το πρώτο σημαντικό σκέλος του προβλήματος τότε, όχι τόσο έντονο πια, που αφορά τις προσλήψεις του μόνιμου προσωπικού, αλλά και μόνιμου προσωπικού σε άλλες κατηγορίες. Στην Κοζάνη, αν θέλετε, μπορούμε να σας δώσουμε και περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τις ειδικότητες, έχουν προσληφθεί ήδη 7 μόνιμοι γιατροί. Έχουν προκηρυχθεί όμως επιπλέον 4 θέσεις. Περάσανε από τα συμβούλια κρίσεων δηλαδή. 7 και 4, 11. Οι δύο εξ αυτών βγήκαν άγονες και έχει ζητηθεί η επαναπροκήρυξή τους. Για τις άλλες δύο θέσεις, τα συμβούλια κρίσης έχουν ολοκληρωθεί και ο σχετικός φάκελος των γιατρών είναι στο Υπουργείο προς υπογραφή για διορισμό. Επιπλέον, παίρνοντας υπόψη το ισοζύγιο των επικουρικών γιατρών το 2016 και το 2017, όταν λέω ισοζύγιο εννοώ ποιοι προσήλθαν, ποιοι ήρθαν στο σύστημα και ποιοι επιχώρησαν, ήρθαν 10 επιπλέον γιατροί και επιχώρησαν 2, διότι κατέλαβαν μόνιμη θέση. Άρα δηλαδή, αθροιζόμενοι στους προηγούμενους σίγουρα 9
και 2, 11, μιλάμε για 21 γιατρούς του σύστημα. Επιπλέον έρθει νοσηλευτικό προσωπικό 16 ατόμων. Προσλάβαμε από τα προγράμματα των 4.000 μακροχρόνων ανέργων επιπλέον 22 άτομα με οδικάμενες συμβάσεις. Και είναι επίσης κρίσιμο σημείο, παίρνοντας υπόψη το ισοζύγιο μετατάξεων. Ποιοι ήρθαν δηλαδή από άλλους φορείς υγείας στο νοσοκομείο Κοζάνης και ποιοι φύγαν από το νοσοκομείο Κοζάνης σε άλλα συστήματα υγείας, και εκεί το ισοζύγιο είναι θετικό, συν 12 άτομα. Αντιλαμβάνεστε με βάση αυτά τα μεγέθη για το νοσοκομείο Κοζάνης ότι υπήρξαν πολύ σημαντικές σωματικές ενέσεις στο προσωπικό σε όλα τα επίπεδα. Αυτό δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι τόσο στο νοσοκομείο Κοζάνης, ότι τόσο όσο και στο νοσοκομείο του Ερμαίδας, δεν υπάρχουν ακόμη κενά για τα οποία υπάρχει προγραμματισμός ώστε να καλυφθούν. Στην Ερμαίδα τα πράγματα σε ό,τι αφορά το ιατρικό προσωπικό προδιαγράφτηκαν ακόμη καλύτερα. Προσελήφθησαν ήδη. Έντεκα άτομα, μόνιμοι γιατροί, και έχουν αναλάβει υπηρεσία και αναμένονται άλλοι 4. Οι κρίσεις για αυτούς έχουν πληρωθεί, τα κρατιά τους είναι στο Υπουργείο, προς υπογραφή, στη συνέχεια η δημοσίευση στο ΠΕΚ και άρα διαταγή διορισμού ή εν πάση τόση ανακοίνωση διορισμού από τη μεριά του Υπουργείου. Σε ό,τι αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό, έχουν έρθει 6 μόνιμοι. Το δε ισοζύγιο των υπηκουρικών γιατρών είναι επίσης θετικό. Ήρθαν 11, αποχώρησαν 4, διότι καταλάβαν κυρίως μόνιμες θέσεις. Άρα έχουμε δηλαδή 15 και 7, 22 αντριστικά και επιπλέον έλαβαν υπηρεσία 17 άτομα τα προγράμματα κοινωνικής εργασίας. Σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε υποβάλει προτάσεις για βιοιατρικό εξοπλισμό. Εδώ να κάνω μια παρέθεση και να πω ότι τα συστήματα αυτά είναι πολύπλοκα. Η τεχνολογία προχωράει με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς και προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις εξελίξεις της επιστήμης είναι απαραίτητο συχνά πυκνά που υπάρχουν εξοπλισμός να ανανεώνεται. Και αυτή η ανανέωση του εξοπλισμού πάει χέρι-χέρι, παντρεύεται αν θέλετε με την αυξημένη ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών. Έχουν υποβληθεί προτάσεις προς την περιφέρεια για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και για τα δύο νοσοκομεία ύψους 500.000 ευρώ. Έχουν υποβληθεί προτάσεις προς το Υπουργείο για χρηματοδότηση προς το Υπουργείο Υγείας ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν δεσμευτεί ήδη από την περιφέρεια και από τον τοπικό πόρο ανάπτυξης 230.000 ευρώ για το νοσοκομείο Κοζάνης και επίσης 200.000 ευρώ, 210.000 ευρώ για την ακρίβεια για το νοσοκομείο Πτολεμαίδας. Ο δε Δήμος Κοζάνης δέχτηκε θετικά αίτημα για χρηματοδότηση ύψους 450.000 ευρώ για έναν υπερηχοκαρδιογράφο υψηλότατης, αν θέλετε, τεχνολογίες αξίας 250.000 ευρώ και για διάφορες άλλες δαπάνες, είτε παροχής υπηρεσιών, είτε εξοπλισμού ή οτιδήποτε άλλο, συντηρήσεις από καταστάσεις των κυπριακών υποδομών, ύψους 200.000 ευρώ. Δέσμευση υπάρχει και από το Δήμο του Ερμαίδας για να προχωρήσει και αυτός στα πλαίσια του πόρου που διαχειρίζεται για ανάλογες χρηματοδοτήσεις. Να σας πούμε επιπλέον ότι έχουν υποβληθεί προτάσεις οι οποίες μάλλον θα επικαιροποιηθούν από το 2017 σε επαφή που είχαμε τον Ποδοσάκη ήδη μας στην Αθήνα, όπως έχει υποβληθεί και μία πρόταση του ίδιου Μανιάρχους για εργαλισμό της καρδιολογικής κλινικής αξίας ύψους 100.000 ευρώ για την αγορά κάποιων εξειδικευμένων monitors και το αίτημα αυτό έχει γίνει δεκτό από ό,τι μάθαμε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, το οποίο ωστόσο ακόμη δεν μας έχει κοινοποιηθεί. Να ξέρετε ήδη ότι έχουν γίνει διάφορα πράγματα στο νοσοκομείο Κοζάνης αλλά και στο νοσοκομείο του Ερμαίδας στο μεταξύ χρονικό διάστημα.
αναφερόμενη στο νοσοκομείο Κοζάνης. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση στη νέα πτέρυγα της καρδιολογικής κλινικής και αυτό συνέβη σύμφωνα με τον προγραμματισμό και λειτουργεί πλήρως πια η καρδιολογική κλινική από τις απαρχές του 2017. Ήταν με τη στήριξη της περιφέρειας και χρηματοδότηση και με δωρεές από μεμονωμένο το άγμα ή συλλογικότητες που ξέχασα επίσης να ευχαριστήσω, διότι ανοίγω μια παρένθεση εδώ και λέω ότι η συνεισφορά ατόμων, ομάδων, συλλογικοτήτων με δωρεές στα δύο νοσοκομεία είναι σχεδόν καθημερινή. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το εξάγουμε, διότι αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση προς όλους εκείνους τους ανθρώπους που αντιλαμβάνονται ότι τα ζητήματα υγείας είναι πρώτη της προτεραιότητας, ότι υποστηρίζουν ανθρώπους που είναι κατά βάση φτωχοί, ποιος εκ τούτου αξίζει κάποιος να βάλει το χέρι στην τσέπη και να δώσει έστω και ελάχιστα από το εστέρισμά του. Δεν μιλάμε μόνο για το ύψος των χρημάτων, αλλά μιλάμε για την ενέργεια, μιλάμε για το πρότυπο, μιλάμε για το παράδειγμα το οποίο δίνεται. Στην Κοζάνη είχε να λειτουργήσει το διαβητολογικό ιατρείο του 2010. Λειτουργεί από τους τελευταίους μήνες του 2016 μέχρι και σήμερα, εξυπηρετώντας περίπου 15 με 18 άτομα την εβδομάδα και για μία ημέρα την εβδομάδα. Και η στόχευση είναι με την πληρότητα πια της πατολογικής κλινικής αυτή η ημέρα να μην λειτουργεί μόνο μία ημέρα την εβδομάδα, λειτουργεί δύο ημέρες την εβδομάδα, άρα να διπλασιαστεί ο αριθμός των εξυπηρετούμενων. Αντίστοιχη η πρόθεση υπάρχει και για την Πτωλεμαίδα. Ως γνωστόν, ο Διευθυντής της Πατολογικής Κλινικής εκεί που διορίστηκε πρόσφατα είναι διαβητολόγος με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και με κατεγραμμένα πάρα πολλά ιστορικά ασθενών σε αυτή την πάθηση. Και εφόσον στελεχωθεί επαρκώς και η εκεί Πατολογική Κλινική, θα λειτουργήσει και εκεί το διαβητολογικό ιατρείο και είναι ένας στόχος αυτός άμεσης προτεραιότητας. Στα δύο νοσοκομεία εγκαταστάθηκαν αυτά τα ηλιακά συστήματα, τα οποία μας επιτρέπουν να έχουμε ζεστό νερό χρήσης χωρίς κόστος, αφήνουν ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα ελάχιστο και εξοικονομούν συνολικά ενέργεια για τα δύο νοσοκομεία. Να μιλήσουμε με παραδείγματα, ισοδύναμη με την ενέργεια που καταναλώνουν 85 νοικοκυριά, 85 ταμιλής οικογένειες δηλαδή σε αιτήσια βάση, η δε μείωση του διοξιδίου του άνθρακα θα είναι 370 τόνοι ετησίως. Το πρόγραμμα ήταν ύψος 1.900.000 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τρίτους και μάλιστα αποχώρησε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του προγράμματος ΕΟΧ, του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου. Είναι τα συστήματα αυτά σε λειτουργία. Ακριβές αποτύπωμα των αφιλιών που θα προκύψουν θα έχουμε, αφού περάσει το σύστημα αυτό σε λειτουργία, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα συστήματα είναι πρωτοποριακά, προσφέρονται για την